η δεύτερη γενιά του Volvo XC90 που οδηγούμε, πραγματικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την αισθητική του, είναι ένα κομψοτέχνημα της αυτοκίνησης. Εξωτερικά, οι εμπνευστές του δημιούργησαν ένα σχήμα το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Στο εσωτερικό κυριαρχεί η ποιότητα και ο μινιμαλισμός, έχοντας χρησιμοποιήσει τα απολύτως απαραίτητα κουμπάκια. Τοποθέτησαν μια μεγάλη οθόνη 12,3 ιντσών στην κεντρική κονσόλα, από την οποία μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα. Και ενώ η πρώτη αίσθηση που σου δημιουργεί είναι ότι θα είναι δύσκολη στο χειρισμό της, μετά από 5 λεπτά αφού τη χρησιμοποιήσεις, έχεις αντιληφθεί ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Η έκδοση που οδηγούμε είναι τετρακίνητη, πετρελαιοκίνητη και φυσικά, όπως άλλωστε όλες οι εκδόσεις του καινούριου Volvo XC90, είναι 2.000 κυβικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πραγματικότητα, διότι ως δίλητρο δεν θα σε κυνηγήσει η εφορία τόσο πολύ όσο τα μεγαλύτερου κυβισμού και κυρίως δεν θα σε κάνει άγαλμα ως ευεργέτη της. Τα 225 άλογα που αποδίδει ο συγκεκριμένος πετρελοκινητήρας, ο οποίος σημειωτέων είναι της καινούργιας γενιάς Drive της Volvo, είναι δηλαδή αποκλειστικά δικός της, είναι υπεραρκετά για το μεγάλο ομολογουμένος μέγεθος και όγκο του αυτοκινήτου. Το οχτάρι αυτόματο κυβότιο βοηθάει τα μέγιστα τον κινητήρα, ώστε αφενός να κινεί με σβελτάδα το μεγάλο και βαρύ αμάξωμα, αφετέρου να είναι πολύ λογικό ως προς την κατανάλωσή του. Το κύριο χαρακτηριστικό του στο δρόμο είναι η άνεση και η αίσθηση που σου δίνει. Παρά το γεγονός πως οι ζάντες των 20 ιντσών είναι υπερβολικές για την ελληνική πραγματικότητα, ούτε περνάνε μέσα στο εσωτερικό θόρυβο κύλησης, αλλά ούτε και ενοχλούνε στις πάμπολες ανομαλίες των ελληνικών δρόμων. Το Volvo XC90, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των αυτοκινήτων αυτής της κατηγορίας, προορίζονται κυρίως για ασφάλτινη χρήση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγει και εκτός δρόμου, αλλά σίγουρα ούτε είναι προορισμένο για δύσκολες εκτός δρόμου καταστάσεις, αλλά ούτε και η μεγάλη τροχή με τα αμυγός ασφάλτινα ελαστικά βοηθάνε σε αυτό. Ως δίλητρο μπορεί να έχει και το όφελος απόσυρσης, αν και εφόσον βέβαια ισχύσει και όποτε ισχύσει. Πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το Volvo XC90, διαβάστε και το κειμενάκι.